φάση και από Μάκνε. Μπόλεβιτς, 1-2 με Σαντίκ. Μπεράτ Σαντίκ για το 1-0 που γίνεται μόλις στο 5ο λεπτό. Μπεράτ Σαντίκ, 16ο γκολ για τον υψηλόσωμο Φιλανδό σκόρερ. Πρώτο σκόρερ της Δόξας, σημαδεύει σωστά και σήμερα και κερδίζει νωρίς τον Στέφανο Κίττο για το 0-1 στο 5ο λεπτό του αγώνα. Ανοίγει νωρίς το σκορ για την Δόξα Κατοκοπιάς με τον μόνιμο της σκόρερ, τον Μπεράτ Σαντίκ, εδώ αρχηγός της Δόξας. Δεν θα λαθέψει από κοντινή απόσταση. Ξανά εδώ. Πολύ ωραία κυκλοφόρησαν κάθετα την μπάλα. Από Κίκας η μπάλα πήγε στον Σαντίκ. Και το τελείωμα με το δεξί από τον Μπεράτ Σαντίκ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Στέφανο Κίττο. Πρώτη φάση και πρώτο γκολ για την ομάδα της Δόξας. Κόρνερ της με τον Βλάντιμιρ Μπόλεβιτς να το εκτελεί. Από κεφαλιά η μπάλα κολλά. Ολοκληρώσει τη νίκη της από το ξεκίνημα του αγώνα ουσιαστικά. Ασαμόα για Σαντίκ. Πάτησε ο Σαντίκ και εκτέλεσε πάνω στον Κίττο για τα νεαρά παιδιά που αγωνίζονται στην οπισθοφυλακή της Καρμιώτης. Εδώ ένα σούτ στο δοκάρι μπροστά από τα μπακ της Δόξας. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ένα σούτ πάνω στον Σισκόφσκι. Δεν ζητάει πολλά πράγματα, δεν λέει πολλά πράγματα. Έτσι, και είχε λίγες μέρες να δουλέψει. Απλά να δούμε, δούμε εδώ. Καρλίτος, ευκαιρία με τον Κίκας. Δεν γίνεται το 0-2 για να ευστοχήσει για δεύτερη φορά η ομάδα του. Ο Κίκας εδώ σημαδεύει λαθασμένα εκτός και χάνει ευκαιρία να κάνει το 0-2. Του Κίττου πάει τώρα στο δοκάρι. Εγκλέζου εκτέλεσε ο Κίττος με γροθιές από Μάκρυνε. Και πάλι σε επίκαιρη θέση ο Καψός, απομάκρυνε Χάρης Καψός σε αρκετά παιχνίδια. Αποδεικνύει γιατί πήρε αρκετές ευκαιρίες φέτος στην Καρμιώτισσα. Άσχημα εκτελεσμένο αυτό το φάουλ. Παναφέρει ο Εγκλέζου. Γκολομπάρτ με το κεφάλι. Μπάλα πέρασε. 0-2 από Σαντίκ. Στο 34ο λεπτό βρίσκεται και πάλι σε επίκαιρη θέση. Και απλά η μπάλα πάει και τον βρίσκει από την κεφαλιά του Γκολομπάρτ. Ο Σαντίκ προσθέτει ακόμη ένα γκολ στο δικό του βιογραφικό. 0-2 η Δόξα. Φαίνεται πως ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα του αγώνα από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ η κεφαλιά του Γκολομπάρτ. Ο Σαντίκ έρχεται καλυπτόμενος πίσω από τον Μουχτάρη για να σκοράρει το δεύτερο του σημερινό τέρμα. 17ο γκολ για τον Μπεράτ Σαντίκ στο φετινό πρωτάθλημα. Δύο μηδέν η Δόξα. Ζητά ο Σαντίκ, ο Γκολομπάρτ παίρνει μπάλα στον Κίκας. Ο Πορτογάλος έσκαψε, ο Ασαμόα για το 0-3. Στο 43ο λεπτό ο Ασαμόα ανοίγει τον δείχτη του σκορ. Πετυχαίνει τρίτο γκολ για την Δόξα, που νομίζω πως κάπου εδώ η ομάδα της Κατοκοπιάς σφραγίζει τη νίκη της με το πρώτο σημερινό γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα. Δύο λεπτά πριν το 45, ο Ασαμόα πετυχαίνει τρίτο γκολ για την ομάδα της Δόξας. Εδώ φεύγει κανονικά πίσω από τον Ορφανίδη και πλασάρει σωστά τον Κίττο για το 0-3 τον φιλοξενούμενο. Μπέντζαμιν Ασαμόα σφραγίζει την σημερινή νίκη της Δόξας. Δεν νομίζω πως η Καρμιώτισσα μπορεί να επανέλθει μετά το τρίτο γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα. Εδώ καλό κοντρόλ και πλασέ στην κίνηση από τον Γκανέζο. Είναι on-site το προηγούμενο γκολ της Δόξας, το γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα. Εδώ κερδίζει ο Σαντίκ, έτοιμος για το 0-4 γίνεται. Τέταρτο γκολ από το λάθος των παιχτών του Γιάννη Ποντικού. Ο Σαντίκ δεν θα λαθέψει. Χάτρικ από τον Μπεράτ Σαντίκ στο 44ο λεπτό. Και ενώ σημειώναμε τον γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα, ο Σαντίκ κλέβει μπάλα και η Δόξα πετυχαίνει ακόμη ένα εύκολο γκολ. Τέταρτο γκολ πριν οι δύο ομάδες. Δείτε εδώ πως ο Ασαμόα πιέζει ψηλά. Κερδίζει την μπάλα από το λάθος του Ανδρέα Χρήστου και ο Μπεράτ Σαντίκ με πλασέ σημειώνει το hat-trick σήμερα για τον ίδιο. 4-0 η Δόξα πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Δεν έδειχνε πως η Καρμιώτισσα θα δεχόταν
Νικόλα Εγκλεζού, καρκίνησε ο Κίκα, ο Πορτογάλο παίρνει μπάλα. Θα γυρίσει τώρα με σέντρα η προβολή. 0-5. Δεύτερο γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα στο 56ο λεπτό. Πέμπτο γκολ για την Δόξα. Δεύτερο προσωπικό του Ασαμόα. Και κάπως έτσι από την μπάλια του Πορτογάλου, του Κίκας, ο Ασαμόα στην πορεία της μπάλας θα στείλει στην δεξιά γωνιά του Στέφανου Κίτου την μπάλα για το 5-0. Ανοίγει το σκορ και σήμερα για την ομάδα της Καρμιώτσας. Η Δόξα πετυχαίνει πέμπτο γκολ και θα επιστρέψει με εμφατικό τρόπο έτσι κι αλλιώς στα νικηφόρα αποτελέσματα. Εδώ ξανά το γκολ του Μπέντζαμιν Ασαμόα σε πρώτο χρόνο δεν άφησε. Αν δεν κερδίσει. Ναι. Τον Χατζη Βασίλη, ευκαιρία για την Καρμιώτσα. Το πλασέ πάνω στον Σισκόφσκι για να μπορέσουν να αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία. Απ' την Μπιλάλ γυρίζει. Ευκαιρία. Φεύγει ο Μπακαρί. Έσκαψε ο Χατζη Βασίλη. Ευκαιρία για την Καρμιώτσα. Ο Σισκόφσκι μπλοκάρει. Στέφανε, έρχεται. Ο Γάλλος κάνει μπαλιά, ευκαιρία από τον Κίκα, συμπάλα έξω. Ντάρκο Γκλίσικ, Μάριος Φασουλιώτης, τώρα θα εισέλθει στην περιοχή της Καρμιώτσας. Φασουλιώτης πλάσαρε, ο Κίτος μπλόκαρε από την Μπιλάλ. Κίκας, από διαγώνια απόσταση μπαίνει στην περιοχή, ο Κίκας γυρίζει. Φασουλιώτης ευκαιρία για το 6-0, δεν γίνεται.